Όμως το καταπληκτικό είναι το εξής, αγαπητοί, ότι όλη αυτή η ιστορία θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχον από τους ορθολογιστάς. Και όμως είναι κάτι που σας το είχα πει όταν κάναμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Δεν πειράζει αν σας το ξαναπώ. Το 1970 δημοσιεύθηκε σε ένα αμερικανικό περιοδικό επιστημονικών το εξής περιστατικό. Θέλησαν εκεί στις μελέτες που κάνουν οι αστροναύτες και λοιπά, θέλησαν να κάνουν έναν υπολογισμό πού θα βρίσκεται ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Άρης, η Αφροδίτη και τα λοιπά ύστερα από 100 ή 1000 χρόνια. Αυτά κινούνται διαρκώς. Πού θα βρίσκονται? Διότι θα ήθελαν, όταν θα εξαπέλυαν επί παραδείγματι ένα δορυφόρο, ένα κάτι, και θα επέστρεφε ύστερα από 100 χρόνια στη γη, να γύριζε πραγματικά στη γη, να μην πήγαινε κάπου αλλού. Και έτσι ήθελαν να μετρήσουν τον χρόνο και προ εις το παρελθόν και εις το μέλλον. Σε αυτό θα τους βοηθούσε ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος. Και πράγματι έβαλαν τα δεδομένα και κάπου μπλοκάρει ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος ότι κάτι λάθος συμβαίνει. Ερευνούν, ψάχνουν, λάθος δεν υπάρχει, παρά τα αυτά μπλοκάρει. Σε τι μπλοκάρει? Ότι υπάρχει λάθος μιας ημέρας. Τότε βλέπουν, θυμήθηκε κάποιος που είχε ακούσει στο κατηχητικό σχολείο ότι κάποτε ο ήλιος σταμάτησε. Πρέπει να σας πω ότι στις παραδόσεις των ερυθροδέρμων στην Αμερική υπάρχει αυτή η παράδοση για μια διπλή μεγάλη ημέρα. Το ξέρετε, παρακαλώ? Για μια διπλή μεγάλη ημέρα. Λοιπόν, τι διαπιστώθη? Ότι το λάθος ήταν εκεί που εστάθη ο ήλιος. Πώς εστάθη ο ήλιος? Πραγματικά η γη στάθηκε? Άγνωστο, δεν ξέρω. Το γεγονός είναι ότι εκεί βρέθηκε ένα λάθος 23 ώρων και 20 λεπτών. Δεν ήταν όμως ολόκληρο το 24ωρο. Και τότε θυμήθηκε εκείνος που είχε ακούσει το κατηχητικό για τον Ιησού του Ναβί. Τι? Άκουσε και για την περίπτωση του Εζεκίλ. Πράγματι, οι 10 βαθμίδες αντιστοιχούν σε 40 λεπτά. Και διαπιστώθη λοιπόν, διότι πράγματι στο κείμενο εκεί στον Ιησού του Ναβί δεν λέγει μία ημέρα, έως μία ημέρα. Το έως σημαίνει περίπου. Όπως το έως εις Βιθανίαν. Έως εις Ιερουσαλήμ. Και το έως εις Βιθανία. Προσέξτε, έως εις Βιθανίαν. Δεν σημαίνει στη Βιθανία έγινε η ανάληψη. Έως εις Βιθανίαν, δηλαδή στο δρόμο που πάει στη Βιθανία. Αυτό το έως λοιπόν σημαίνει όχι ακριβώς αυτό, αλλά περίπου αυτό. Άρα, στον Ιησού του Ναβί ήταν μια καθυστέρηση 23 ώρων και 20 λεπτών. Και στην περίπτωση του Εζεκίου ήταν 40 λεπτά. Και κλείνει 24 ώρες. Ο Θεός έκανε τούτο το θαύμα τότε για να εξυπηρετηθούν εκείνες οι καταστάσεις. Σας είπα όμως ότι η σοφία του Θεού είναι καταπληκτική. Να εξυπηρετηθούν, αγαπητοί μου, και μελλοντικές καταστάσεις. Ποιος θα ήλπιζε ποτέ ότι ο Ιησούς του Ναβί, που πότε, το 1400 π.Χ., τον 14ο αιώνα π.Χ., και ο Εζεκίας πότε, τον 7ο αιώνα, 8ο αιώνα π.Χ., ποιος θα ήλπιζε ποτέ ότι ύστερα από τόσους αιώνες, συν 2000 χρόνια μετά Χριστόν, ότι θα ερχόνταν η επιστήμη να μας πει ότι αυτό που σκάλωνε ο ορθολογισμός των ορθολογιστών θα ήταν ένα θαύμα που θα μπορούσε να εξηγηθεί με τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους. Ο Θεός επιφυλάσσει θαύματα που ανήκουν στο παρελθόν για να αποκαλύπτονται εις το μέλλον, για να κάνει τους ανθρώπους αναπολογήτους, να τους πει ότι δεν μπορείτε να αμφισβητείτε εσείς το λόγο το δικό μου, και να αποκαλύπτετε ότι ο Θεός είναι αληθής. Πραγματικά, αγαπητοί μου, είναι αληθής ο Θεός. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που πιστεύει εις τον Θεόν του Ισραήλ, εις τον Θεόν του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είναι ευτυχής και μακάριος ο άνθρωπος αυτός. Και όλα αυτά, σας το είπα και πολλές φορές, σας το έχω τονίσει, ότι ο σκοπός όσων αναλύουμε και λέγουμε δεν είναι άλλος παρά να εδραιώνεται η πίστη μέσα μας,
ότι ο Θεός είναι αληθής, ο Άγιος Τριαδικός Θεός είναι αληθής, και αυτή η πίστη να μας κάνει να ακολουθούμε την αρετή, διότι η ρίζα της αρετής είναι η βεβαίωση του νου και της καρδιάς ότι ο Θεός είναι αληθής. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.